Μοιάζει με σχολική εκδρομή ή ακόμη και με εκδρομή μετά το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα. Πρόκειται όμως για μια κανονική πτήση αεροσκάφους που μετατράπηκε σε γήπεδο, με το πλήρωμα μάταια να προσπαθεί να βάλει όρια για να κατευνάσει τα πνεύματα. Είναι η πτήση από αεροδρόμιο της Σκωτίας προς την Αίγυπτο που διακόπηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας εξαιτίας μιας 42χρονης Ιρλανδοβρετανίδας και του 45χρονου σύζυγου της, οι οποίοι πιθανά μετά από κατανάλωση αλκοόλ δημιούργησαν αυτή την κατάσταση μέσα στα αεροσκάφος. Μεθύσανε και καπνίζανε, περιφερόντουσαν αδέσποτα μέσα. Δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλά το πλήρωμα του αεροπλάνου. Με αποτέλεσμα ζήτησε το αεροπλάνο να κατεβεί εδώ, να τους κατεβάσει και να συνεχίσει την πορεία του. Δηλαδή κατέβηκαν τα τρία άτομα, τους πήρε η αστυνομία, τους έκανε δικόγραφο. Η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου συνοδεύτηκε από τη σύλληψη της Ιρλανδοβρετανίδας και του Πολωνού συζύγου της, μπροστά μάλιστα στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο λίγο νωρίτερα γινόταν κοινωνός μιας απερίγραπτης κατάστασης μέσα στο αεροσκάφος. Είναι ένα συμβάν το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά. Το να κάνει diver το αεροπλάνο να προσγειωθεί εδώ ενώ πηγαίνει προς Κάιρο, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι είναι λίγο πιο εξυζητημένο. Πολλές φορές έρχονται από Αγγλία ή από άλλες χώρες βόρειες και τα λοιπά, που υπάρχουν μέσα κάποιοι απίθαρχοι επιβάτες, λέγονται αυτοί. Από τις εικόνες προκύπτει ότι τα δύο άτομα ξεσήκωσαν την πτήση με τα επιφωνήματα να δημιουργούν μια δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση για το πλήρωμα. Πάντως, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου και με δεδομένο ότι τέτοια φαινόμενα πυκνώνουν, ωφέλιμο θα ήταν, όπως τόνισε, στις εταιρείες να υπάρξει μέρημνα για την ποσότητα του αλκοόλ που μπορεί να διατίθεται, καθώς καθολική απαγόρευση δεν προκύπτει ότι μπορεί να υπάρξει. Θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να έχουν τέτοιες δικλείδες. Ναι. Κάποιες άλλες. Δεν υπάρχει όμως κάποιος κανονισμός που να λέει απαγορεύεται το αλκοόλ. Απλώς τα παλιά, σε κάποιες παλιές καλές εταιρείες, αν θυμάστε, το δίναν δωρεάν. Τώρα το πληρώνεις να το πάρεις.